Εδώ μιλάμε για ταρατατζούν παρουσίαση και παράλληλα και υπερπαραγωγή. Γιατί πολύ απλά μιλάμε για δύο πληθωρικές μοτοσυκλέτες. Triumph Rocket 3 και Ducati Diavel 1260. Πάμε να δούμε πόσο αντέχουν τα κορμιά μας. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί τόσα κυβικά, γιατί τέτοιες μοτοσυκλέτες, γιατί να κάνουν τόσα λεφτά, ποιος θα τις αγοράσει, ποιος θα τις πάρει και τι σε νοιάζει εσένα. Εσύ φίλε μου θα δεις την παρουσίαση, θα απολαύσεις και εγώ θα σου τα πω όλα που έχω πάρει και το οδηγικό feedback. Γιατί ήμουν τυχερός εδώ που τα λέμε. Από ποια να ξεκινήσω. Κοίτα πώς κοιτιούνται. Η μια μονόφθαλμη και η άλλη με τα δύο μάτια. Ασκαρδαμιχτές ματιές. Ηρεμήστε. Θα μιλήσω για τις δυο. Ξεκινώ όμως από εδώ. Γιατί είναι η μεγάλη, η τεράστια, η τρικύλινδρη, 2.500 κυβικά Rocket 3R. Πάμε να τη γνωρίσουμε και να δούμε πόσο κοντά είναι στην διαβολεμένη Ιταλίδα. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν για τη Rocket 3, μόνο που ήμασταν στη σέλα της GT. Τώρα έχουμε την R. Δεν θα μιλήσουμε για την GT, θα μιλήσουμε όμως για την κατηγορία, για το πληθωρικό, το διαφορετικό, το μάτσο, το wannabe, το γουστάρο ρε παιδί μου, του Ghost Rider. Εδώ είμαστε. Τρεις κύλινδροι στη σειρά, 2.458 κυβικά, αν θυμάμαι και καλά, γιατί το σκονάκι δεν θέλω να το βγάλω, θα χαλάσω και το πλάνο. Και πόσα άλογα να βγάζει, με τόσα κυβικά, θέλατε να βγάζει 250, ε! Και ποιος θα την οδηγούσε, και ποιος θα πλήρωνε τα λάστιχα. Μετρημένα κουκιά, 165. Δεν μας χάλασε, 165 αλογάκια σε 6.000 στροφές, όμως το εργαλείο έχει και 22,5 κιλά ροπή. Βεβαίως έχει 22,5 κιλά ροπή, γιατί πώς θα ήταν ρόκετ, να ανεβαίνεις, να ανοίξεις τον γκάζι και πάου! Να εκτοξεύεσαι. Ο διάβολος έχει πόδια πολλά. Η Ducati όμως έχει δύο σατανάδες. Την X και την απλή. Που μόνο απλή δεν είναι η κυρία από εδώ, γιατί και 1262 κυβικά εκατοστά έχει και 159 αλογάκια. Εντάξει, μη δαγκώνεις. Από τον δικύλινδρο κινητήρα με περιεχόμενη γωνία 90 μοιρών, που είναι και τεσταστρέτα 90 μοιρών. Δυνατό, ροπάτο, με 13,5 κιλά ροπής. Έρχεται γι' αυτό να δώσει το δικό του χαρακτήρα. Ροτστεριά κι αυτό. Δύο ροτστερ μοτοσυκλέτες από την Ευρώπη που ακούνε το κάλεσμα το αμερικάνικο. Το αμερικάνικο όνειρο που όμως δίνεται με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και δυναμικά καλπάζουσα αλόγατα. Εμείς λοιπόν θα δούμε αυτές οι δύο δυνατές κυρίες πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι και γιατί να τις διαλέξετε αν επιλέξτε να αγοράσετε μια τέτοια ιδιαίτερη μοτοσυκλέτα. Roadster και muscle bike και πολλά στοιχεία από drag bike και όλα αυτά εμένα με μπερδεύουνε και την ιστορία την ξεκινάει στις αρχές δεκαετίας του 80 η Honda με το Magna 750 και έρχεται και βουλώνεται εκεί από δίπλα κοντινά και η Kawasaki με το Motet GPZ900 που ήταν και αυτό μια άλλη περίπτωση που ήθελε να θυμηθεί, να μιμηθεί αλλά να μπορεί να είναι και καθημερινή drag bike μοτοσυκλέτα, μπερδεμένα πράγματα το ξέρω. Εδώ όμως έχουμε δύο μοτοσυκλέτες που σίγουρα θα προβληματίζανε για το ποια θα πάρει από τις δύο τον Ghost Rider. Για πάμε λίγο να δούμε, αφού είπαμε τα νούμερα της Rocket, πώς είναι το οδηγικό feedback ανεβαίνοντας πάνω στη σέλα και ανοίγοντας τον γκάζι. Ανεβαίνω στη σέλα για να εισπράξω τη θέση οδήγησης, που πραγματικά εκεί ανακαλύπτεις ότι η μοτοσυκλέτα είναι τέρας. Ξεκάθαρα πράγματα. Τιμόνι, ταρά-ταρά-τα-τζουμ, τύπου σούπερ σπάθα. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, γιατί εδώ μιλάμε για ένα μεταξόνιο 1677 και 299 κιλά γεμάτη με τα 18 λίτρα στο ρεζερβουάρ. Άρα πρέπει να έχεις μεγάλο μοχλό και να έρχεται το σώμα σε ένα καλό σημείο κοντρών, δηλαδή σε πάνω στη μοτοσυκλέτα. Αμέσως το ρεζερβουάρ τύπου δάκρυ. Τώρα τι δάκρυ είναι αυτό, ποιος κύκλοπας το έβγαλε από το τεράστιο μάτι του, κανείς δεν ξέρει. Γιατί μιλάμε για πολύ δάκρυ και μάλιστα είναι και μαύρο.
δίνει και χαρίζει αμέσως στον όγκο. Δίνει την πληθωρικότητα και κάθεσε πάνω στην Cadillac, ξαναλέω, με δύο τροχούς. Το μεταξόνιο θα σου χαρίσει αυτή την αίσθηση, την βαριά αίσθηση, αλλά την ευκολία στην οδήγηση, γιατί εδώ η Triumph, το είχαμε πει και στο GT, έχει κάνει μαγικά και πραγματικά είναι μια μοτοσυκλέτα που ναι μεν, αλλά μπορείς, ναι, μπορείς να κυκλοφορήσεις και καθημερινά. Μπορείς δηλαδή να έχεις μια λειτουργική μοτοσυκλέτα χωρίς να σε ταλαιπωρήσει και χωρίς να πιστεύεις ότι είσαι ουσιαστικά πάνω σε μια πολυκατοικία με δύο τροχούς. Άρα, εδώ τα 2.500 κυβικά έρχονται και απλώνονται σε ένα σύνολο που ναι μεν, αλλά μπορείς, γιατί απλά η Triumph είναι σύγχρονη και μας έχει κάνει και το χατήρι. Και ερχόμαστε και στην Ducati, που λέγαμε ότι ο διάβολος έχει πόδια πολλά. Αυτό εδώ εννοούσε. Και πολύ απλά εδώ έχουμε ένα ρεζερβουάρ που ανοίγει, που φεύγει μπροστά, σαν χωνή. Πραγματικά, να ρουφήξει οτιδήποτε βρει μπροστά του και να το χωνέψει μέσα στις κακές και διαβολεμένες συνήθειες που έχει αυτή η μοτοσυκλέτα. Γιατί εδώ, ναι μεν έχουμε 159 άλογα, κάτι της λιγότερο, αλλά έχουμε τσαμπουκά, εκρηκτικό κινητήρα, έχουμε μια άλλη διάθεση και η θέση οδήγησης έρχεται πιο πίσω, αλλά χαμηλά. Σε βάζει δηλαδή να είσαι περίπου, να, εδώ, το στήθος να λέμε, στο ύψος της καρά-καρά τιμόνας, ταρά-ταρά τα τζουμ, που είναι και αυτή η τύπου σούπερ καρά σπάθα. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι πιο επιθετική, πιο αιχμηρή με το που ανεβαίνεις πάνω. Και οι γωνίες στα πόδια είναι λίγο πιο ψηλά. Σου δίνει, να πω, μια πιο σπορ θέση οδήγησης, πιο επιθετική θα έλεγα, πιο κοντά στο aggressive. Είναι μια μοτοσυκλέτα που, ναι, έχει ιταλικό χαρακτήρα, ιταλική σχεδίαση, αλλά έχει και μια γοτθική, βαβαρική αίσθηση που πραγματικά ξυπνάει το wannabe του διαβολεμένου μοτοσυκλετιστή στην κυριολεξία. Τι γίνεται όμως με το οδηγικό κομμάτι αυτών των δύο μοτοσυκλετών, ποια να διαλέξω και ποια να πάρω, αλλά και γιατί. Εδώ έχουμε μια πιο αρχοντική μοτοσυκλέτα, με πολύ ρόπι, παιδιά. Από τις 2.000 στροφές, με έκτη σχέση στο κυβότιο, πραγματικά ξυπνάει ο μπαμπούλας. Αμπού! Θα σε τραβήξει. Δεν θέλει ούτε κατεβάσματα και σε καμία περίπτωση συμπλεκταρίσματα. Θέλει η μοτοσυκλέτα στην κυριολεξία να αφήσει το πίσω λάστιχο στην άσφαλτο. Θέλει να βάλει την υπογραφή της και να γράψει Rocket. Έτσι πολύ απλά. Γιατί μπορεί. Το είπαμε και στην αρχή. Όταν μπορείς, το κάνεις. Εύκολα. Από την άλλη, εδώ η Ducati είναι μια μοτοσυκλέτα πιο επιθετική, πιο παιχνιδιάρα, πιο θέλω να σηκώσω τα μούτρα μου στον αέρα, να γλιστρήσω, να στρίψω, να παίξω, να δώσω την αίσθηση της πιο παιχνιδιάρικης οδήγησης, της πιο επιθετικής οδήγησης. Βγάζει τη δύναμη με τραχύτητα, με δύναμη από χαμηλά. Και αυτό είναι που θα εισπράξεις και θα πάρεις, δηλαδή είναι πιο αλητία, ρε παιδί μου. Εδώ την οδηγάς μόνο με δερμάτινο μπουφάν και σε καμία περίπτωση δεν βάζεις από μέσα γραβάτα. Ένα φυλαχτό για καλό και για κακό. Άρα εδώ έχουμε πιο επιθετική, πιο νεανική προσέγγιση. Και εδώ πιο κυριλάτη, αλλά πραγματικά παίζει βρώμικο παιχνίδι. Είναι κοντά, είναι στο ίδιο τέρεν και οι δύο μοτοσυκλέτες. Οπωσδήποτε. Και να είστε σίγουροι ότι θα θέλατε να τις έχετε στο ίδιο γκαράζ και να έχουν οι άδειες κυκλοφορίες το ίδιο όνομα. Γιατί πραγματικά, όσο κοντά και να είναι, όσο μακριά και να φαίνονται, τόσο ποθητές είναι από την ίδια ιδιοσυγκρασία οδηγού αναβάτη. Και για να πάρεις μια τέτοια μοτοσυκλέτα, πρέπει να το λέει η καρδούλα σου. Πρέπει να είσαι οδηγός που πραγματικά σου αρέσει η ροπή, σου αρέσει η δύναμη, σου αρέσει το διαφορετικό και έχεις στοιχεία σκοτεινής διάθεσης για οδήγηση. Εμένα μου ξυπνήσαν έστικτα. Με βάλα στη διαδικασία. Ναι, θα ήθελα και τις δύο. Και ήταν μεγάλη τύχη και χαρά που μπόρεσα και τις οδήγησα και τις δύο μοτοσυκλέτες και είδα πραγματικά ότι υπάρχουν διαφορές. Έχουμε διαφορετικό χαρακτήρα από τη μία και την άλλη. Και προβληματίστηκα αρκετά. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι αυτός που θα δώσει την απάντηση για το ποια θα πάρεις. Ίσως να είναι η τιμή, δεν νομίζω, γιατί η τιμή τους είναι πάρα πολύ κοντά. Εδώ είμαστε στις 24.300 ευρώ και εδώ στις 23.400 ευρώ. Οι τιμές λοιπόν δεν θα κάνουν τη διαφορά. Αυτό που θα κάνει όμως τη διαφορά για να επιλέξεις ποια μοτοσυκλέτα θα πάρεις είναι πολύ απλά το στυλ σου. Ο τρόπος που θες να οδηγάς. Τι θες, όλα απλόχερα, χαμηλά και εύκολα ή να μαρσάρεις λίγο ακόμα και να παίρνεις το κάτι της παραπάνω παιχνιδιάρικα και πιπεράτα. Και οι δύο
έχουν μπόλικο πιπέρι. Είναι spicy, είναι κακές, είναι δαιμονισμένες. Και εμείς γουστάραμε. Εσείς δείτε το βίντεο, απολαύστε αυτές τις δύο μοτοσυκλέτες, επισκεφτείτε τις αντιπροσωπείες, ζητήστε να τις κάνετε test ride, να τις φωτογραφίσετε και να τις δείτε από κοντά και οπωσδήποτε δεν ξεχνάτε να φοράτε ποτέ όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και φυσικά για καλό και για κακό βάλτε και από μέσα ένα φυλαχτό.